Με την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να αφαιθεί ελεύθερος και ο 22χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό επίθεση σε βάρος 37χρονου, κλείνει η υπόθεση σε ανακριτικό επίπεδο. Ο νεαρός, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπή, φθορά ξένης περιουσίας και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, απολογήθηκε το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Υποστήριξε βέβαια το ότι ήταν μια άτυχη στιγμή, μια εντελώς συμπτωματική και παρεθετική στην όλη του ζωή. Άλλωστε, νεαρός είναι, 21-22 χρόνων είναι. Και εγώ πιστεύω ότι πράγματι ήταν κάτι το μεμονωμένο και το περιστασιακό για αυτόν. Δεν θα ξανασυμβεί δηλαδή. Δεν βλέπω ότι υπάρχει τέτοια προδιάθεση για κάτι άλλο στο μέλλον. Ξημερώματα έγινε. Μπορεί ο καθένας να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει κάτω από ποιες συνθήκες έλαβαν χώρα τα περιστατικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον για τον εντολέα μας, αλλά και για το άλλο το παιδί, δεν είναι κάποια παιδιά τα οποία απρόκλητα πήγαν και χτύπησαν κάποιον άλλον άνθρωπο. Κάτι έγινε. Ήταν ένα περιστατικό το οποίο, όπως είπε και ο συνάδελφος, μεμονωμένο συμβάν για τον εντολέα μας. Ήταν ένα καλό μάθημα αυτό το οποίο πήρε αυτές τις μέρες. Την περασμένη Παρασκευή, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος και ο 17χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό. Και στους δύο, ωστόσο, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα κάθε 15 ημέρες. Αλλά αυτό το οποίο κρατώ σαν σημαντικότερο από όλα είναι το γεγονός ότι ο τρόπος που το μεταχειρίστηκαν ο κύριος ανακριτής και ο κύριος εισαγγελέας. Δηλαδή αυτή η ευαισθησία, η ανθρωπιά που του βγάλαν του νεαρού, φαντάζομαι ότι αυτό θα το κεφαλοποιήσει και θα είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία για αυτόν η σημερινή μέρα και που θα τον βοηθήσει τα μέγιστα στη ζωή του, στην πορεία του. Οι συνήγοροι του 22χρονου ισχυρίζονται ότι της επίθεσης σε βάρος του 37χρονου προηγήθηκε επεισόδιο που τελικά πήρε άλλη τροπή. Δεν ήταν απρόκλητη η επίθεση, είχε προηγηθεί ένα γεγονός, υπάρχουν ευθύνες και από την άλλη πλευρά. Όλα αυτά αναδείχθηκαν και στο στάδιο της ανάκρισης και θα αναδειχθούν και στο ακροατήριο, διότι η υπόθεση, ναι, μεν σε επίπεδο απολογίας από τους δύο κατηγορούμενους έληξε σήμερα με την απολογία και του 22χρονου, αλλά θα γίνει δικαστήριο, θα αναδειχθούν όλα αυτά στην ακροαματική διαδικασία. Υπενθυμίζεται πως ο 22χρονος παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές των Χανίων 2-24 ώρα μετά το περιστατικό, ενώ ο 17χρονος συνελήφθη. Το αυτοκίνητο του 37χρονου που φέρονται να έκλεψαν εντοπίστηκε στην Κίσαμο, όπου το είχαν εγκαταλείψει οι δύο νεαροί.